Τα μηνύματα από την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη και συνεδρίου δεν είναι θετικά, καθώς υπάρχουν αρκετές γκρίνιες για τη συμπόρευση με το Πασό και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον οποίο οι γαλάζιοι ψηφοφόροι έχουν ταυτίσει με τη διακυβέρνηση Παπανδρέου, το χαράτσι Μεσοδεΐ και την περίοδο Παπαδήμου, που άφησε πίσω της το περίφημο κούρεμα για χιλιάδες μικρομολογιούχους. Μόνο όσοι σήμερα συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο μπορούν να νιώθουν ότι δεν έχουν αντίπαλο τις πολιτικές που ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ μέχρι και σήμερα. Γιατί δυστυχώς η κατάσταση μας έχει φέρει εκεί όπου κάποιοι που βρίσκονται, θα το πω έτσι, δυστυχώς σε εντεταλμένη υπηρεσία σε βάθος της πατρίδας μας, μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Είναι αδιανόητο σήμερα να λέμε ότι και η Νέα Δημοκρατία έκανε λάθη στο παρελθόν και πρέπει λοιπόν να τα συμψηφίσουμε προς αυτή τη συμπληγάδα που έφεραν όλα αυτά τα χρόνια μετά το 81 οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Είναι αδιανόητο, ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα, δηλαδή δεν μπορούμε να πιστέψουμε κάποιοι ούτε στα αυτιά μας. Δεν το περίμενα ποτέ μου ότι θα έβλεπα τη Νέα Δημοκρατία να έχει φτάσει σε αυτό το κατάντημα. Καταρχήν δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Μετά την κίνηση αυτή του Αντώνη Σαμαρά να συγκυβερνήσει με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και το ΠΑΣΟΚ, λέγεται Νέα Ανοιξιάτικη Πασοκοκρατία. Αυτό θα πρέπει να είναι το όνομά της. Ο Αντώνης Σαμαράς το μόνο που κατέφερε είναι να δικαιώσει την πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι ήταν όταν άσκοπο. Μάλιστα. Και έχει δυσαρεστήσει και πολύ κόσμο. Βλέπετε δηλώσεις και βουλευτών και στελεχών ιστορικών με αφετηρία τον ιδρυτή του κόμματος, ναι, γιατί έμειναν εκτός κυβερνήσεως κλπ. Ο κύριος Σαμαράς έχει μπροστά του ένα σημαντικό συνέδριο. Θα ανοίξει τις εργασίες του την Παρασκευή το βράδυ με ομιλία, στην οποία συγκέντρωση θέλει να βάλει τη δική του σφραγίδα για τη διεύρυνση του κόμματος, κυρίως προς τα δεξιά. Ωστόσο, η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ θολώνει σε μεγάλο βαθμό το μήνυμα που ήθελε να περάσει, κρατώντας για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα Υπουργεία Φωτιά και τον κορμό της δημόσιας διοίκησης της χώρας. Διαφωνώ με αυτή τη συγκυβέρνηση για καθαρά ιδεολογικούς λόγους. Τι θα έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου? Ο Ανδρέας Παπανδρέου μας μεγάλωσε με το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Αυτό που περιμένουμε από τον πρόεδρο του κινήματος, αφού αποφάσισε να μπει στην κυβέρνηση και να συγκυβερνήσει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που σας λέω και πάλι έχουμε διαφορετικές, πολλές πολιτικές διαφορές. Είναι εκδιαμέτρου αντίθετα, είναι ιστορική αυτή η διαδρομή. Ναι. Δεν δέχομαι εκπουδενή την αφομοίωση. Όποιος από το κίνημα θέλει να αφομοιωθεί στη Νέα Δημοκρατία, είναι επιλογή του, είναι σεβαστή, αλλά μεμονωμένα. Δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί το κίνημα. Στο σκληρό πυρήνα των γραφείων της Ενώδη Αχαΐας, στην Αγίου Νικολάου, εκτιμούν, και ας μην το παραδέχεται κανείς δημοσίως, ότι μακροπρόθεσμα συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ θα οδηγήσει στο ξεκαθάρισμα του πολιτικού τοπίου, αφού στις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, ο κ. Σαμαράς θα έχει απέναντί του μόνο τον κ. Τσίπρα να αντιπαρατεθεί με το δίλημα για την κατεύθυνση της χώρας, να εκφράζεται πλέον ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το ΠΑΣΟΚ θα έχει σε έναν μεγάλο βαθμό αφομοιωθεί στο κυβερνητικό σχήμα. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση γιατί συνεργαστήκαμε με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σας λέω είναι ανάγκη και λαϊκή απέτηση, αν θέλετε, γιατί υπακούει στο αποτέλεσμα των εκλογών και η αντίδραση δεν είναι από τους γνήσιους νεοδημοκράτες, αυτούς που στις τελευταίες τουλάχιστον εκλογές στήριξαν και ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Η αντίδραση είναι από τους νεοδημοκράτες, οι οποίοι στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν Χρυσή Αυγή, ΑΝΕΛ, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση, αυτό εισπράττω εγώ από την κοινωνία. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν μπορούν να χωνέψουν πως το κόμμα τους έφτασε στο σημείο να συνεργάζονται με το βασικό αντιπαλό του εδώ και 40 χρόνια. Παρόμοια όμως είναι η κατάσταση και στο ΠΑΣΟΚ. Αρκετά στελέχη θεωρούν πως το κίνημα όχι μόνο δεν ανασυγκροτείται, αλλά ουσιαστικά απορροφάται από τη Νέα Δημοκρατία. Με αποτέλεσμα, το αναμενόμενο εκλογικό αποτέλεσμα να μην είναι το αναμενόμενο. Γκρίνιες ακούγονται και στην Οδό Γεωργοκοστοπούλου, κυρίως από στελέχη που εξακολουθούν να στηρίζουν τον Γιώργο Παπανδρέου.